Γεια σας! Σήμερα είμαι εδώ πέρα με τον μπαμπά μου για ακόμα μια φορά να κάνουμε ένα challenge. Ελπίζω να μην φάμε τίποτα, ούτε να πιούμε κάτι. Όχι, αυτή τη φορά ναι. Σε θέλω ζωντανό. Σε θέλω υγιή, σε θέλω να μην τρέχει την τουαλέτα. Α, ευτυχώς. Σε προσέχω, το βλέπεις. Ναι, μα γι' αυτό και δέχτηκα. Ναι. Next. Δεν τον είχα προετοιμάσει, δεν ξέρει τι θα κάνουμε, ήρθε εδώ πέρα και δεν είχε ιδέα. Αλλά μου είπατε πάρα πολύ από εσάς ότι θέλετε να δείτε ξανά το Cute or Creepy Challenge, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες στο Instagram και με κάποιο τρόπο πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις φανταστικές φωτογραφίες που μου στείλατε. Οπότε θα κάνουμε το challenge Cute or Creepy, που σημαίνει ότι θα δίνω στον πατέρα μου τις φωτογραφίες που μου στείλατε εσείς και θα πρέπει να μας λέει αν είναι Cute or Creepy, που σημαίνει χαριτωμένες ή τρομακτικές. Τρομάζει εύκολα? Όχι, εντάξει. Εντάξει, πάλι καλά. Το έχουμε. Το έχεις? Ναι. Είσαι έτοιμος να κρίνεις αυτές τις φωτογραφίες που στείλανε τα παιδιά? Μάλιστα. Ένα φρικιό. Πώς έγινε αυτό έτσι? Τι πας? Περίμενε. Έχει αράχνη. Ναι. Και είναι... Σκιούρος. Σκιούρος. Η φάτσα σκιούρου με... Ναι, αλλά είναι φρικιαστικό. Με την έννοια ότι δεν μπορεί αράχνη να έχει πρόσωπο σκιούρου. Συγγνώμη, αυτό δηλαδή. Και αυτά και μικρού υλικά. Περίμενε, γιατί κάτσε. Άμα εσύ έβλεπες μια αράχνη τέτοια να περπατάει στο σπίτι σου, θα έλεγες ότι είναι creepy? Ναι. Ναι. Διότι είναι κάτι παράξενο, δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Μα όλα παράξενα είναι αυτά που θα δεις, να ξέρεις. Creepy. Creepy. Λοιπόν, εννοείται πως εσείς κάτω στα σχόλια θα πρέπει να ψηφίζετε και εσείς τι είναι, αν είναι cute or creepy κάθε φωτογραφία. Να δείτε και τα άλλα που έχω κάνει, θα καταλάβετε. Πάμε στην επόμενη, που είναι αυτή εδώ. Ναι. Αυτό εδώ θέλω να σε ενημερώσω ότι είναι ένα παλιό παιχνίδι που το είχα κι εγώ, έχει ξαναβγεί και λέγανε φήμες ότι είναι σατανισμένο. Ότι κάτι έχει μπει μέσα τους. Α, μάλιστα. Γιατί μιλάνε μόνα τους ελληνικά και απαντάνε. Α, τόσο έξυπνα. Τόσο έξυπνα. Εξελίσσεται η τεχνολογία. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι πώς πώς λέγονται. Ναι. Αφού δεν έχουν δοντάκια, είναι cute. Είναι cute? Ναι, χωρίς δοντάκια. Ναι, άμα είχαν δοντάκια όμως θα ήταν freak. Περίμενε να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είσαι μόνος σου. Ναι. Κοιμάσαι. Ναι. 12 η ώρα το βράδυ. Ναι. Αρχίζει και μιλάει αυτό. Ναι. Μόνο του. Μόνο του. Τι κάνει? Θα νομίζω ότι είναι όνειρο. Όνειρο. Ναι, αφού κοιμάμαι και ακούω φωνές, όνειρο θα είναι. Τι θα είναι? Μάλιστα. Δηλαδή cute. Πάμε στην. Ναι, μωρέ, cute. Τι, δεν έχει δοντάκια. Κούκλες. Κούκλες. Πολύ χαριτωμένες θέλω να σας πω. Ναι, δεν μ' αρέσουν τα μαλλιά τους. Είναι σαν να τα βάλαμε στη λάσπη. Δηλαδή τις χώσαμε στη λάσπη και μετά τους λένε βγάλτε φωτογραφία. Ναι. Ναι, τα φρεματάκια είναι ωραία. Εντάξει. Αλλά τα μαλλιά, ποιος τα εμπνεύστηκε αυτά τα μαλλιά, δεν ξέρω. Ακόμα και μπροστά στο μέτωπο φαίνεται ότι τρέχει. Ξέρεις, είναι, άρα, είναι φρέσκο και τρέχει. Δεν θα αγόραζα τέτοια κούκλα για το παιδί μου. Ωραία. Εντάξει, άντρες και φρίκι. Creepy εγώ λέω. Α, creepy, α, creepy, α, όχι freaky. Creepy. Freaky, πάμε ένα βαθμό πιο πάνω, μάλιστα. Οκ, creepy. Βγάζουμε και δική σου κατηγορία, creepy. Είναι ένας κούκλος. Τώρα, κατά πόσο κούκλος είναι, δεν ξέρω. Ναι, βλέπεις πάλι αυτός που εμπνεύστηκε τα μαλλιά, έπεσε έξω. Έχει κάποιο πρόβλημα αυτός με τα μαλλιά. Πάλι, έβαλε τα μαλλιά, το κάνει από cute, creepy. Τα μαλλιά. Κοίτα, αυτός φαίνεται τώρα λες και δεν έχει εδώ χείλη, δεν έχει δόντια. Υπάρχει καλά, άσχετο αυτό, εντάξει, δεν μας πειράζει. Και τα αυτιά του είναι μικρούλικα, αλλά και η μύτη του είναι μια σκατουλή. Αλλά τα μαλλιά είναι που χαλάνε. Όλα. Δηλαδή, αν θες να πουλήσεις αυτό το προϊόν, τι μαλλιά διάλεξε να βάλεις? Άρα, creepy. Φρίκι, creepy, φρίκι όλα. Ναι, ναι, χαλάει τη γλύκα. Πάμε στο επόμενο. Καλά, αυτός έκοψε την κούκλα και τον έκανε γλάστρα. Το έκανε γλάστρα, παιδιά. Δεν είχε γλάστρα ο άνθρωπος. Του λέει: εγώ θέλω να φυτέψω, δεν μπορώ. Ναι. Και πήρε μια κούκλα της κόρης του, έκοψε το κεφάλι. Αυτό δείχνει και λίγα κάποια προβλήματα να αποκεφαλίζει κόσμο. Δεν έχει κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι, ναι. Και έβαλε μέσα τα φυτά του. Και να μεγαλώσουν εκεί οι φακές που έβαλε. Θα μπορούσε, ναι, το οτιδήποτε. Και αυτό είναι όχι creepy, είναι super freaky. Super freaky. Ναι, διότι έκοψε. Καινούργια κατηγορία. Έκοψε το πάνω του κρανίου, δηλαδή. Είναι ο εγκέφαλος τώρα του. Εντάξει, ναι. Ας μην συνεχίσουμε. Ναι. Freaky creepy. Είπαμε, creepy, δεν τελείωσε. Αυτό. Είναι μια κουκουβάγια. Αχα. Κουκλάκι. Ναι. Χαριτωμένο εγώ πάλι. Πολύ χαριτωμένο, ναι. Πάλι όπως βλέπεις τα μάτια είναι μεγάλα. Έχουν κάποιο πρόβλημα με τα μάτια. Ναι, υποτίθεται τα μεγάλα μάτια κάνουν εντύπωση, ξέρεις. Ναι. Σε τραβάνε. Ναι, σε τραβάνε, ναι. Και αυτό το
τονίζουν αυτό με τα μάτια. Ο, άρα αυτό, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Ναι. Καινούργια κατηγορία λοιπόν, sweetie. Λοιπόν, ο πατέρας μου αρνείται το creepy και το cute. Θέλει sweetie και freaky. Ψηφίστε sweetie και creepy και freaky. Μάλιστα, ωραία. Ωπς. Τι γίνεται εδώ. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Έτσι. Το παρατραβάμε νομίζω. Μην μου πεις είναι αληθινή. Όχι, είναι κούκλα, ψέμα. Είπα κι εγώ. Δεν είναι αληθινή. Α, είπα και εγώ. Ναι. Και φτιάξαν αυτό το κουτί. Ναι. Ή είναι κρεβατάκι. Κουτί. Κουτί και βάλανε το έμβριο μόλις γεννήθηκε το μωρό. Όχι έμβριο, το μωρό που μόλις γεννήθηκε. Προσελάνινο το κόβω εγώ αυτό το κουτί. Προσελάνινο κιόλας. Μάλιστα. Χρυστά τα μάτια, κουκουλουρασμένο. Δηλαδή και αυτό, δηλαδή κάτι θέλαν να δείξουν, κάτι θέλαν να... Κοίτα, μπορεί να είναι κάποιοι γονείς. Και λένε, για να θυμόμαστε το νεογέννητο μωρό μας, φτιάξτε μου προσελάνη να το έχω. Στολίδι. Μάλιστα. Όχι. Όχι. Κρύπη. Κρύπη. Κρύπη, φρίκη. Δεν είναι. Α, μωλέ. Αυτό μάλιστα. Τα γλυκούλι. Ναι, αυτό είναι. Σκατοχυράκι. Σκατοχυράκι, μικρούλι. Εντάξει, άμα κουλουριαστεί είναι επικίνδυνο. Ναι. Αλλά όπως είναι τώρα είναι super sweetie. Τέλεια. Cutie. Μάλιστα. Γατούλα θα μπορούσε. Ναι. Κοίτα, αυτό έχει και λίγο Tim Burton μέσα. Α, ναι. Θα μπορούσε. Ναι, ναι, σωστά. Ταινία Tim Burton. Ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί έβαλε το ένα μάτι μεγάλο και το άλλο μικρό. Δηλαδή, μια άποψη, σε παρακαλώ. Τότε έπρεπε να κάνει και τα μουστάκια τα άλλα μεγάλα και τα άλλα μικρά, ώστε να. Και τα αυτιά το ένα μεγάλο, το άλλο μικρό, να υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα γενικά. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, όχι, όχι, δεν θα το αγόραζα, ας πούμε. Να το έδινα σε ένα παιδί, ναι, creepy, ναι. Φίλος μας, καλός. Ξέρεις από την ταινία. Ναι, τις ταινίες, ναι. Και την έχουν και κούκλα και την αγοράζει ο κόσμος. Ναι. Μάλιστα. Good guys λέει εδώ πέρα. Good guys, αυτός ήταν ο... Μάλιστα. Τέλειος guys. Κοίταξε, σαν κούκλα, αν δεν ήξερες ότι είναι από τις ταινίες, είναι cute. Εντάξει. Αλλά επειδή το συνδυάζεις με την ταινία, μακριά από εμάς. Ναι, εντάξει, δεν το βάζεις στο σπίτι. Η αγαπημένη μου Hello Kitty. Σε παραλλαγή. Ναι, ποιος το σκέφτηκε. Βλέπεις το μέσα της, τα κοκαλά της, πώς είναι. Δεν σου κάνει εντύπωση. Βλέπεις τη Hello Kitty και λες, αναρωτιέμαι, πού να είναι από μέσα. Έχει το μαχάκι, έχει δοντάκια, τα πάντα εδώ. Δεν είναι κάτι που σκέφτεσαι για κάποιον, δηλαδή... βλέπεις μια κούκλα ή ένα ρομπότ ή αυτό, δεν λες, αχ, και τι να έχει μέσα να δω, δεν το σκέφτεσαι. Εδώ βλέπεις. Εντάξει. Πάντως το κορδελίτσι, δεν τη χαλάμε την κορδελίτσι. Διχάσουμε. Μάλιστα, όχι. Creepy. Τώρα το φρούτο το κάνανε... Αυτό είναι μια μπανάνα. Ναι. Εντάξει. Μπανάνα. Ναι. Είναι ένα κυριούλης αυτός τώρα. Ναι, και είναι για παιδιά αυτό. Είναι για παιδιά. Μάλιστα. Μια μπανάνα. Μια μπανάνα, ξεφλουδισμένη κιόλας. Βέβαια, έτοιμη. Μάλιστα. Να τη φας. Με αυτό λέω, μήπως όταν δώσεις ένα παιδί ένα τέτοιο κουκλάκι, αρχίζει και το τρώει. Δηλαδή το βάζεις στο στόμα και... Θα μπορούσε. Και αρχίζει να τρώει το ύφασμα. Φυσικά, δηλαδή η μπανάνα... Κατευθείαν το... Στο στόμα. Όχι. Όχι. Creepy. Δηλαδή φρίκι και μόνο που το σκέφτεσαι. Ναι, δεν το δίνεις σε παιδάκι αυτό. Αυτό τώρα είναι ένα κοριτσάκι. Ναι. Λίγο τα μάτια είναι το θέμα μας. Ναι. Κοίταξε, αν το πάρουμε σαν επιστημονικής φαντασίας. Σωστός. Θα μπορούσαμε να πούμε μια εξωγήινη κοπέλα. Ναι. Που έχει υπερδυνάμεις. Ναι, και τα μάτια της είναι η δύναμή της. Καλό, μ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, τα μαλλιά, τα μαλάκια της ωραία. Μητούλα, στόμα. Ωραία. Όχι, δεν θα έλεγα ότι αν το πάρουμε σαν επιστημονικής φαντασίας, αν το πάρουμε σαν κοπελίτσα νορμάλ και παρουσιάζεται έτσι, εντάξει, σηκώνε τα μαλλιά. Επόμενο. Ναι, γατάκι. Πάλι τα μεγάλα μάτια. Ναι, με χρώματα. Πολύ γλυκούλι. Ναι. Γλυκούλι, κιούτι. Ναι, εντάξει, τι να φοβηθείς αυτό. Πάμε. Τα αυτάκια του. Τι προσπάθησε να κάνει. Ένα μακιγιάζ. Α, είναι σαν να έπεσε μέσα σε, όχι μάλλον, πήγε να αγοράσει μπογιά για να βάψει στο σπίτι της και έγινε έκρηξη και βγήκε έτσι. Ωραίο όμως, καλό. Δηλαδή για να το κάνεις αυτό θέλει πολύ δουλειά, εγώ που ξέρω από αυτά, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί να το κάνεις. Έτσι
χωρίς, θα μπορούσε. Α, πω. Εγώ λέω ότι είναι κλόν πρώτα απ' όλα. Έχει ντυθεί κλόν. Α, ναι. Ναι. Απλά είναι πιο εξελιγμένο, πιο γκλάμουρ. Ναι. Πάντως να μην παρουσιαστεί μπροστά στο παιδί, γιατί δεν νομίζω να. Να αντέξει. Ναι, το παιδί θα αρχίσει να κλαίει. Δεν είναι για παιδιά αυτό. Εντάξει, να πάει από κρέας πάρτι μεγάλο, εντάξει, να πάει. Άρα. Ναι, αλλά για αυτό, όχι, είναι φρίκι για παιδιά. Άμα, για παιδιά. Για παιδιά, ναι. Για μεγάλους, εντάξει. Εντάξει, άμα το σου αρέσει τέτοιο πράγμα, είναι σαν να βλέπω το θηλυκό του Τζόκερ, χωρίς να γελάει φυσικά. Α, ο Τζόκερ γελάει. Ναι. Αυτή δεν γελάει. Τώρα που το λες. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Αυγό. Όχι, όχι. Κουνέλι. Κουνέλι. Θα μου δείχνεις αυγό. Ένα στρογγυλό και αντί να είναι κίτρινο το αυγό είναι κόκκινο. Κουνέλι που πίνει milkshake. Καλά το καημένο, γιατί του βάλαν τέτοιο μάτι. Είπαμε, έχουν θέμα με τα μάτια, βάζουν μεγάλα. Το είπαμε αυτό. Ναι. Αυτό είναι όσο το κεφάλι του σχεδόν. Ναι. Δεν είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που παθαίνεις όταν το βλέπεις λες αυγό. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται. Εγώ έτσι νόμισα, ένα αυγό, αλλά άλλαξε χρώμα ο κρόκος, δεν είναι κίτρινο, είναι κόκκινο. Αφού μου βλέπω όλα παράξενα τώρα, έτσι όπως το έδειξε ξαφνικά, αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Αυγό με κρόκο ροζ, μάλιστα. Ναι, αυγό με κρόκο ροζ. Που πίνει μιλτσέ. Μα το, αυτό δεν το είδα. Όχι, creepy, creepy, δεν μου αρέσει καθόλου. Θα είναι δύο κοριτσάκια τώρα, που έχουν ντυθεί κάτι. Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραίο. Πάλι για τις απόκριες. Ναι. Ωραίο, ωραίο να ντυθείς έτσι. Α, σ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραίο. Τι έχει δηλαδή, τι να φοβηθείς εδώ. Α. Δεν είναι κανένα creepy εδώ, είναι cute. Ω, εδώ πήγε λάθος. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα πήγε λάθος. Κουκλάκι, ναι. Που δεν βγήκε καλά στο εργοστάσιο. Φαίνεται. Δηλαδή ότι κάτι ρε παιδί μου βγήκε στραβό. Κάνει χαλάσα τα μηχανήματα και σου λέει, οπ, πάω. Ναι. Φαντάζομαι. Όχι. Εγώ βλέπω αυτό το κουκλάκι. Κάποιος το βάραγε στον τοίχο. Το βάραγε τόσο πολύ στον τοίχο που έγινε αυτό που είναι. Έπαθε ένα πανικό σοκ. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αφού μέχρι και το μάτι έσπασε. Που κοιτώ με το ένα μάτι έσπασμένο. Μάλιστα. Αυτό είναι για πέτα. Αυτό είναι μια τσάντα. Ναι. Πολύ cute. Ναι. Κοριτσίστηκε η τσάντα. Κοριτσίστηκε. Παγορίστηκε. Δεν έχει φίλο. Έντονο ροζ. Ναι. Μπορεί και αρσενικό ή θηλυκό. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα κάτι του κάνανε, δεν είναι φυσιολογικό. Κάτι με το μάτι παίζει. Κάτι με τα μάτια, είναι σαν... Όχι, κοίταξε, το στόμα και τα μάτια είναι ανθρώπου. Α... Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Τα βάλανε face, photoshop, τα μάτια και τα χείλη εκεί κάτω είναι ανθρώπου. Ναι. Αυτό μου θυμίζει την ταινία αυτό που μεταμορφώνεται σε σκύλο. Υπάρχει μια ταινία που κάποιος μεταμορφώνεται σε σκύλο και έτσι τον κάνανε, δηλαδή το πρόσωπό του φαίνεται ανθρωποειδές. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό τώρα πώς θα το πάρεις, ότι είναι cute. Όχι, εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο σκύλο πάντως. Άρα... Freaky έτσι που freaky, το κάνανε. Freaky. Ναι, έτσι που το κάνανε. Η καινούργια κατηγορία μας, super freaky. Ναι, super freaky. Ναι. Αυτή πρέπει να κάνει παρέα με την άλλη που έχει το μακιγιάζ. Το κοκκινάδι πες να το βάζει πιο καλά, δεν κάνει λάθος. Υποτίθεται είναι κούκλα τώρα. Α, είναι κούκλα. Είναι κατά μαύρα τα μάτια. Ναι, πολύ freak. Freak. Ναι, ναι, creepy, ναι, ναι, δεν. Creep. Καλά, είπαμε. Αυτό είναι κολοκύθα. Κολοκύθα. Είναι δόντια και έχει σιδεράκια. Έχει σιδεράκια η κολοκύθα. Οι τρύπες. Είναι τα μάτια του. Καλά, αυτός που το σκέφτηκε αυτό, λέω πρέπει να είναι οδοντίατρος. Θα μπορούσε να διαφημίζει τη δουλειά του, γιατί ναι, ότι κάνει καλή δουλειά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Όχι. Τι λες μωρέ, αυτό το πετάς στα σκουπίδια κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία, είσαι έτοιμος. Ναι. Καλά, εσύ τώρα πες μου τώρα. Πιο γλυκό πλασματάκι έχει. Όντως. Ναι. Εγώ αυτό το βλέπω και φοβάμαι. Τι βλέπεις και φοβάμαι. Είναι μια φυσιολογική κούκλα αυτή. Τι φοβάσαι, για πες μου, αυτό που σου προκαλεί φόβο, πες. Αυτό δεν είναι creepy. Δεν θα ήθελα να το έχω στο δωμάτιό μου σε σκοτεινά, γιατί δεν μπορούσε άνετα να είναι η κολλητή του Τσάκη, η κοπέλα του. Άνετα. Να κάνω συνωμοσία εναντίον σου και να σε σφάξω στον ύπνο σου. Α, μάλιστα. Άνετα. Εντάξει, είπαμε. Να βάλουμε στο επιστημονικής φαντασίας, όχι να γράψουμε επιστημονικής φαντασίας. Σενάρια γράφουμε εδώ πέρα, τι είμαστε. Σενάρια. Έλα μου έτσι, αυτή έτοιμη να κλάψει είναι. Λες, θα τη λυπώσουμε. Ναι. Πολύ καλός μαθητής. Σιγά.
Πώς θα βγει το challenge? Το πιο εύκολο challenge ποτέ. Να σε ξαναβάλω για τέτοια δηλαδή. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Όσα θέλεις λέει, να σχολιάζω φωτογραφή. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εννοείται πως αν θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο με τον μπαμπά μου, να πατήσετε ένα μεγάλο like, να μας πείτε κάτω στα σχόλια τι βίντεο θα θέλετε να δείτε με τον μπαμπά μου. Κάτι πιο extreme, γιατί όπως είδατε αυτό το βίντεο του φάνηκε light και θέλουμε να τον βασανίσουμε σε αυτό το κανάλι, γιατί το ζητάει. Το θέλει δηλαδή. Δείτε τα προηγούμενα βίντεο που είχαμε κάνει μαζί και θα καταλάβετε. Αυτά από εμάς, κάντε εγγραφή, like, ακολουθήστε μας στα social media, εμένα βασικά, γιατί είσαι ακόμα... Δεν έχεις, τον ψήνω βέβαια να κάνει Facebook. Όλα θα τα βρούμε, θα ενημερωθείτε. Αυτά, φιλάκια πολλά, γεια σας. Bye. Bye. Πάμε, ξεκινάμε. Πάμε. Κάτσε να πω κάτι. Καλά το πάμε δηλαδή. Ναι, απλά μην λες τόσα πολλά λόγια για την κάθε φωτογραφία. Πιο γρήγορα, μην λες τόσο. Μου είπε να μιλάω για να μην πούμε. Αλλά όχι τόσο πολλά. Λοιπόν. Όχι 5 λεπτά είναι μια φωτογραφία. Μα δεν είναι 5 λεπτά, ωραία. Εντάξει, περίμενα να πω κάτι τώρα. Μια λεπτό, ένα λεπτό η κάθε φωτογραφία κάνουμε. Δεν πρέπει να πούμε, δεν θα πούμε τι να πούμε. Εντάξει, creepy, freaky, freaky. Κάτσε, βρε. Οκ. Οκ. See you another time. Bye. Bye. Κάτσε, όχι, πρέπει να το κλείσουμε πιο καλά. Εντάξει. Γιατί ξέρετε φωτογραφία που σχολιάζαμε τα δύο. But I couldn't tell myself no. Last one, last one more. Baby, go harder, baby, you started. Making a mention of love. Maybe you heard it, maybe you nodded. Sorry, you heard me.